Την Κυριακή στι 20 του μήνα, ο Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροχώματο Ακοβίτικων και Δυτική Παραγία, ο Ποσειδόν, διοργανώνει για άλλη μια φορά παραποτάμια εκδήλωση στι εκβολέ του ποταμού Άρη. Στην εκδήλωση έχουμε την ενεργή ε, συμπαράσταση του Δήμου Καλαμάταξη και τη τοπική κοινότητα Ασπροχώματο. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πολλέ ενδιαφέρουσε δράσει. Υπάρχει Παραποτάμιο Αγώνα Δρόμου 5 χιλιόμετρων, ε, με την οργάνωση των εκπαιδευτερίων Μπουγά, μάλιστα ο δρόμος ονομάζεται Ακοβίτ Καράν, θα γίνουν και διάφορε άλλε κατηγορίε αγώνων για μικρά παιδιά, για πιο μικρά παιδιά, για παιδιά του γυμνασίου, για παιδιά του δημοτικού. Μπορούν όλοι να δηλώσουν συμμετοχή και να πάρουν μέρο στου αγώνε. Είναι μια ωραία παραποτάμια διαδρομή σε, ένα, ιδιαίτερο, σε ένα χώρο ιδιαίτερου φυσικού κάλου. Στην ίδια την εκδήλωση τώρα θα έχουμε ε, επίσκεψη μέσα στο ποτάμι, βόλτες μέσα στο ποτάμι με βαρκάδα και με κανό. Θα υπάρχουν έμπειροι αθλητέ, ε, με όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μπορούν να το απολαύσουν ε, τα παιδιά. Ε, θα, υπάρχουν, ε, θα, υπάρχει ξενάγηση στον ενδιαφέροντα αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων. Η Καλαμάτα έχει την τύχη να έχει αρχαιολογικό χώρο μέσα στην πόλη. Ε, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίσουμε. Υπάρχει η Ιερό του Ποσειδώνα, υπάρχει και πρωτολαδικό μέγαρο. Θα είναι η αρχαιολόγος η κυρία Τσουλάκου, η οποία θα μας κάνει, όπως κάθε φορά, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ξενάγηση. Παράλληλα, ε, θα υπάρχουν ε, αγώνες, στο, ε, θα υπάρχει επίδειξη τοξοβολίας έτσι ώστε να μπορεί όποιο θέλει, είναι και ένα, η τοξοβολία είναι και ένα άθλημα που έχει και σχέση με την αρχαία Ελλάδα γιατί το συνδυάζουμε με τον Ιερό των ε, Κοπητικών ε, Όποιο θέλει μπορεί να δοκιμάσει τη δίχη του, τις ικανότητές του στην τοξοβολία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ε, έχουμε κάθε χρόνο και τους ε, Ηπική ε, επική επίδειξη και βόλτα με άλογα από τη Σχολή Υπασίας του κυρίου Δρούγα. Φέτο, βέβαια, την ίδια στιγμή στη Σχολή Υπασία γίνονται πανελλήνια αγώνε, οπότε είναι μια παράλληλη εκδήλωση στην περιοχή μα που μπορούμε να επισκεφτούμε παράλληλα και αυτή. Θέλουμε να δείξουμε ότι η δική Παραλία ε, είναι προσφέρεται για πολλέ δράσει, για δράσει που θα μα βγάλουν, βγάλουν από το καβούκι μα, για δράσει που θα μα βγάλουν από το τάμπλετ για την τηλεόραση και από όλα αυτά πλέον που μα έχουν ε, γίνει βίωμα και συνήθεια και μέσα στη φύση να απολαύσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ε, θα ακολουθήσει βέβαια πρόγραμμα μετά με παραδοσιακού χορού που στο τέλο πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί σε ένα ωραίο λαϊκό γλέντι. Θα είναι σύλλογοι με ωραίε τοπικέ ε, ενδυμασίε και στη συνέχεια θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι. Ο σύλλογο βέβαια θα προσφέρει και ε, γεύμα. Και γεύμα ε, θα υπάρχουν σουμπλάκια, θα υπάρχουν διάφορα εδέσματα τοπικά εκεί και κάνουμε και μια προσπάθεια να προσφέρουμε την παραδοσιακή ροβίτσα. Είναι το ψωροφάσινο, είναι παρόμοιο πάρα... ε, έδεσμα τη περιοχή. Ε, παρασκευα... ε, Καλλιεργείται μόνο εδώ και στα Καλάβρητα. Φέτος βέβαια, με τις άσχημε καιρικέ συνδίκε έχουμε πολύ μειωμένη παραγωγή. Αλλά γίνεται προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε κάποια ποσότητα να τη ε, δοκιμάσουμε στην εκδήλωσή μα. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Όσοι έχουν έρθει έχουν μείνει κάτι ευχαριστημένοι θα είναι από τι 10.30 το πρωί μέχρι τι 2.30 περίπου το μεσημέρι. Σα καλούμε όλου και εμεί σα υποσχόμαστε ότι θα περάσετε ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο πρωινό.